Η ιδέα είναι να γίνουν δύο ομιλίες αφιερωμένες στο Δομήνικο Θεοτοκόπουλο. Να μην περιμένετε θεολογική ερμηνεία του έργου του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, το οποίο είναι πραγματικά πνευματικό έργο και έχει, επιδέχεται πολύ βαθιά θεολογική εξήγηση. Αλλά τυχαίνει εγώ να έχω μελετήσει δύο πράγματα σε αυτό το έργο από πλευρά καθαρώς εικαστική, ζωγραφική. Το ένα είναι ότι κάθε ζωγράφος προσπαθεί σε μία επιφάνεια που έχει δύο διαστάσεις να αποδώσει τον όγκο και το χώρο που είναι τρεις διάστατος, έχει τρεις διαστάσεις. Λοιπόν, ο κάθε ζωγράφος βρίσκει έναν τρόπο όπως μπορεί να το αποδώσει αυτό. Και μένουν στην ιστορία αυτοί που βρήκαν τις πιο εμπνευσμένες ζωγραφικές λύσεις για να αποδώσουν το τρισδιάστατο. Θα εξετάσουμε λοιπόν απόψε ποια ήταν η φωτισμένη ερμηνεία που έδωσε ο Ελ Γκρέκο και έμεινε στην ιστορία και θα δούμε ότι επηρέασε και τη δυτική τέχνη. Την επόμενη Τετάρτη, αφού θα έχουμε εξετάσει απόψε το πώς αποδίδει το χώρο, θα εστιάσουμε στο πόσο και πώς επέδρασε στο Σεζάν και στον Πικάσο, σε δύο πολύ μεγάλα ονόματα και πολύ μεγάλα έργα που είναι πυλώνες της μοντέρνας τέχνης, έτσι ώστε ένας Έλληνας κριτικός, ορθόδοξος, αγιογράφος στην Κρήτη, έφτασε στο Τολέδο, έγινε ζωγράφος της δυτικής παραδόσεως, της δυτικής αναγεννήσεως. Μετά από το θάνατο του έσβησε για αρκετά χρόνια, έμεινε άγνωστο το έργο του, το ανακάλυψε και το παρουσίασε και επηρεάστηκε από αυτό πολύ ο Σεζάν, μέχρι σημείο να πει ότι ο πνευματικός μου πατέρας είναι ο Γκρέκο, και μετά ακολούθησε τα βήματα του Σεζάν σε μια πολύ προωθημένη μορφή ο Πικάσο, ο οποίος σχεδόν έφτασε τη ζωγραφική στο τέλος της, τόσο πολύ δυναμικό ήταν το έργο του και βασικός πυλώνας της μοντέρνας τέχνης ήταν, ώστε μετά από αυτόν όποιο έργο και να δούμε λέμε αυτό μοιάζει, επηρεάζεται από τον Πικάσο, αυτό από τον Ματίς, αυτό από τον Βαν Γκογκ. Πάντως είναι δύσκολο να βρει κάποιος μια εικαστική έκφραση που να είναι εντελώς πρωτότυπη μετά από τον Πικάσο. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι Ελ Γκρέκο, Σεζάν και Πικάσο είναι τρεις μεγάλοι της τέχνης, οι οποίοι ξεκινάνε από τον Γκρέκο που πήγε στη Δύση και έγινε δυτικού τύπου ζωγράφος και όμως, αν και ακολούθησε όλους τους κανόνες της δυτικής αναγεννήσεως, επέφερε μία αλλαγή για την οποία θα μιλήσουμε την επόμενη Τετάρτη. Απόψε λοιπόν αρχίζουμε το θέμα πώς αποδίδει το χώρο. Έργο κλειδί, για να το καταλάβουμε, είναι αυτός ο πίνακας που βλέπουμε, η προσευχή του Ιησού στη Γεθσημανή. Αν μπορούμε να δείξουμε μια μεγέθηση για να χαρείτε το πρόσωπο του Χριστού. Είχε ο Γκρέκο ένα χάρισμα να αποδίδει πρόσωπα τα οποία δακρύζουν από κατάνοιξη, από συγκίνηση. Άγγελος τον ενισχύει κατά το ανθρώπινο, κατά την ανθρώπινη αδυναμία. Και κοιτάξτε τα μάτια αυτά πως είναι μάτια προσευχής. Θέλει λίγο να το εμβαθύνουμε αυτό το θέμα. Σταματάει ο χρόνος. Έχει πάρα πολύ αυτοσυγκέντρωση. Πολλά μπορούμε να πούμε γι' αυτό. Αλλά ξαναγυρνάμε στον όλο πίνακα και προσπαθούμε να δούμε πώς αποδίδει το χώρο. Πίσω από τον Χριστό είναι ένας βράχος. Αν δούμε αυτή τη λεπτομέρεια του βράχου, φαίνεται σαν να είναι κάποιο σκηνικό, γιατί κάθε ζωγράφος κάνει μια σκηνογραφία όταν παρουσιάζει μια σύνθεση. Λοιπόν, μέσα στη σκηνογραφία του Γκρέκο, ο βράχος ο οποίος περιγράφει και περικλεί τον Χριστό με τη σκοτεινή του αυτή πλευρά, ενώ ο Χριστός είναι κόκκινο το ένδυμά του και αμέσως προβάλλει μέσα από το σκούρο βράχο, μπροστά από το σκούρο βράχο,
Λοιπόν, αυτός ο βράχος είναι, ενώ θα έπρεπε να είναι ένας βαρύς βράχος, με αυτή τη λεπτομέρεια φαίνεται σαν να κάνει μία αναδίπλωση. Δηλαδή, σαν να είναι ένα σκληρό ένδυμα, σκληρό ύφασμα, ένα πέπλο ή ένα χαρτόνι, ας πούμε, σαν σκηνικό, το οποίο λυγίζει και γυρνάει προς τα εμπρός. Αυτή η λεπτομέρεια μπορεί να μας υποψιάσει ότι ο άνθρωπος την ώρα που τα ζωγράφιζε αυτά, τα αισθανόταν σαν σκηνικό, το οποίο έχει μια ευελιξία. Δηλαδή, μέσα στην αντίληψή του τα βράχια δεν ήταν αιώνια και βαριά τόνους, αλλά όλη την πλάση μπορεί να την έβλεπε με κάποιο δικό του τρόπο, όπως κάθε καλλιτέχνης έχει το δικό του τρόπο και ο Πικάσο, ο μετέπειτα, ας πούμε, που ακολούθησε την τέχνη του, είχε και αυτός βρει το δικό του τρόπο να αποδίδει. Αν πάμε τώρα στα ενδύματα του Χριστού, βλέπουμε ότι είναι πλούσια. Γενικά θα δούμε και στους Αποστόλους και σε άλλους πίνακες ότι σχεδόν ποτέ δεν κάνει τα ρούχα εφαρμοστά στο σώμα. Τα ρούχα πέφτουν πλούσια, απλώνονται πάνω στο σώμα και κατά τη συνήθεια της εποχής κάνουν πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές. Δηλαδή καταλήγει το κράσπεδο του ενδύματος του Χριστού στο έδαφος με πολύ ωραίες πτυχώσεις, οι οποίες μπορούμε να πούμε ότι θυμίζουν και σκαλοπάτια. Αυτό κρατήστε το για την επόμενη Τετάρτη που θα μιλήσουμε πολύ για αυτά τα σκαλοπάτια που σχηματίζουν τα ενδύματα των ηρώων του Γκρέκο. Αν το προεκτείνουμε το ένδυμα, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η μικρή σπηλιά μέσα στην οποία έχουν κουρνιάσει οι τρεις Απόστολοι που τους πήρε ο ύπνος εκείνη τη νύχτα που ο Χριστός ήταν στην αγωνία και οι οποίοι και αυτοί φέρουν ευρύχωρα ενδύματα τα οποία δεν ακουμπάνε πάνω στο σώμα τους. Αυτό λοιπόν το σπήλαιο μπορούμε να πούμε ότι είναι ζωγραφισμένο σαν προέκταση του ενδύματος του Χριστού, το οποίο είναι γαλάζιο, το σπήλαιο είναι γκρίζο, σαν να είναι μια διαφάνεια εδώ. Πάντως μέσα στην έμπνευση του ζωγράφου υπάρχει μια ενότητα που ενώνει το ένδυμα του Χριστού με το σπήλαιο και το σπήλαιο είναι σαν ένα ευρύχωρο ένδυμα, σαν ένα ευρύχωρο ύφασμα και οι Απόστολοι είναι μέσα με ευρύχωρα ενδύματα. Δηλαδή τα ενδύματα αυτά τα ευρύχωρα κάνουν ώστε να απαλύνεται η αίσθηση της βαρύτητος. Δηλαδή αφού φοράνε τέτοια ρούχα είναι σαν να πλέουν μέσα στα ρούχα τους και σαν ας πούμε να είναι πάνω σε μαξιλάρια. Δεν είναι ζωγραφισμένοι με τρόπο που να φαίνεται η βαρύτητα. Πάνω από το βράχο είναι ο άγγελος ο οποίος είναι απεσταλμένος από το Θεό Πατέρα για να ενισχύσει τον Χριστό κατά την ανθρώπινη του φύση, ο οποίος ζούσε την αγωνία του μαρτυρικού θανάτου ο οποίος επέρχεται. Και το ένδυμα του αγγέλου, κατά κάποιο τρόπο μέσα σε αυτά τα πέπλα που σχηματίζουν το βράχο και το σπήλαιο, είναι μία προέκταση. Και τα σύννεφα επάνω στον ουρανό είναι μία προέκταση αυτών των πέπλων που σχηματίζουν το σπήλαιο και τα ενδύματα του αγγέλου. Αν πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του πίνακα, δεξιά, θα δούμε κάτω να υπάρχει μία κουστοδία που είναι από ζωγραφικής πλευράς πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί ο Γκρέκο εισάγει ένα είδος εμπρεσιονισμού πριν από τον εμπρεσιονισμό τον κανονικό. Δηλαδή υπάρχει μια ασάφεια, υπάρχει μια μυστικότητα στη σκηνή, σαν να συζητάνε, σαν να ακούγονται από μακριά κάποιες ομιλίες, σαν να συνωμοτούν για να τον συλλάβουν. Και να δείξουμε τώρα όλο τον πίνακα. Αν παρακολουθήσουμε το πού πατάνε, είναι σαν μία αναδίπλωση του πέπλου που είναι αυτός ο βράχος, ο οποίος βράχος είναι μία αναδίπλωση του ενδύματος, ας πούμε, του Χριστού, και πίσω από αυτούς υπάρχουν άλλες αναδιπλώσεις του εδάφους, οι οποίες πολύ απλά, χωρίς να φαίνεται ένας σαφώς διακεκριμένος ορίζοντας, πολύ απλά μεταπίπτουν στις αναδιπλώσεις των σύννεφων και μέσα από τα σύννεφα, σαν να είναι γάζες, δίνεται η δυνατότητα στο φεγγάρι να φαίνεται και να λάμπει,
σαν να είναι πίσω από κάποιες γάζες. Επομένως, από αυτή τη μελέτη του πίνακα της προσευχής του Ιησού, της αγωνίας του Ιησού, αρχίζουμε και υποψιαζόμαστε ότι αυτό που απασχολεί τον Γκρέκο όταν ζωγραφίζει και προσπαθεί να αποδώσει το χώρο, είναι να προσδώσει στη σύνθεση μία ενότητα από τον τρόπο, αυτόν καθ' αυτόν, τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται ο χώρος. Και ο χώρος, ο τρόπος αυτός είναι να υπάρχει ο χώρος οικαστικά υπό μορφή πέπλων και τα πέπλα αυτά να κάνουν διάφορες ανακυκλώσεις έτσι ώστε να δίνεται αφενός μία αίσθηση ενότητος ότι όλοι είναι μέρος αυτού του πέπλου και αφετέρου μία υπέρβαση της βαρύτητος, διότι έτσι όπως είναι άνετα τα ενδύματα και έτσι όπως γίνονται ανακυκλώσεις αυτού του πέπλου, το πέπλο είναι σαν να μην έχει βαρύτητα και σαν να αιωρείται σχεδόν. Έχουμε λοιπόν μία προσωπική επιτυχία του Γκρέκο στο να συνθέτει τα πάντα με βάση τα πέπλα με τα οποία αποδίδει το χώρο. Και δεύτερον, να τα αποδίδει απελευθερωμένα από τη βαρύτητα. Την εποχή εκείνη, πρέπει να θυμόμαστε ότι στη Βενετία ήταν ο Τιτσιάνο, που ο Γκρέκο διετέλεσε και μαθητής του. Και τότε ήταν ο Τιντορέτο, ο Βερονέζε και άλλοι πολύ μεγάλοι της εποχής εκείνης, μαθητές του Τιτσιάνο. Όταν πήγε στη Ρώμη, βρήκε τον Μικελάντζελο, τον Ραφαέλο, στο Μιλάνο ήταν ο Ταβίντσι, με τον Μικελάντζελο τσακώθηκε, του είπε ότι είναι ανώτερος ζωγράφος, ο Ελ Γκρέκο, και θα μπορούσαμε να πούμε, μελετώντας αυτό τον πίνακα και όλους τους πίνακες του Γκρέκο και αντιπαραβάλλοντας τους προς τους πίνακες των μεγάλων ζωγράφων της Αναγεννήσεως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι δυτικοί μεγάλοι ζωγράφοι, όπως ο Μικελάντζελο, μπορούσαν να πούνε ότι αυτός δεν ξέρει να ζωγραφίζει καλά. Το λέω αυτό γιατί θα δούμε κι αλλού ότι έχει μια, πώς να την πούμε, ή αδεξιότητα ή μπορεί να το πούμε και ως ελευθερία. Πάντως, το ότι προέρχεται από τη Βυζαντινή παράδοση, το κουβαλάει παντού μαζί του και δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει απαλλαγεί τελείως, παρόλο που ας πούμε, αυτές οι επιτυχίες στο κόκκινο ένδυμα του Χριστού είναι αριστουργηματικές και δεν υπάρχει αντίληση ότι είναι μεγάλος ζωγράφος. Αλλά ο τρόπος που αποδίδει με τα κλαδιά, το βράχο εκείνο, το πώς είναι εκεί οι τρεις Απόστολοι, θα δούμε σε άλλους πίνακες, αλλά θέλω να σταθούμε σε αυτόν για αρκετή ώρα και μετά απλώς για να τα εμπεδώσουμε θα δούμε τους υπόλοιπους. Θα μπορούσαν να πούνε αυτοί που ήταν στη Ρώμη και στη Βενετία ότι αυτός δεν είναι τόσο καλός. Έχει κάποια αδύνατα σημεία. Επίσης τα χρώματά του έχουν μια κάποια μονοτονία που βάζει ας πούμε κόκκινο και μπλε, πράσινο και καφέ. Αν παρακολουθήσουμε την κριτική σχολή της εποχής εκείνης, θα εξηγήσουμε πολύ εύκολα ότι η χρωματική του γκάμα είναι πολύ επηρεασμένη από την αγιογραφία, η οποία αγιογραφία έχει μια σεμνοχρωμία. Επίσης, τα πρόσωπά του οπωσδήποτε είχαν προκαλέσει κάποια εντύπωση, γιατί έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Πρώτα-πρώτα είναι αυτή η επιμήκυνση, επειδή είναι αυτό το αίσθημα που βγάζουν. Έχουν ένα μυστικισμό και μια ευσέβεια και μια ευλάβεια και μια προσευχητικότητα και μια συγκίνηση από την προσευχή που είναι ίσως από τις ευτυχέστερες στιγμές της ζωγραφικής της αναγεννήσεως. Αλλά αυτό το πρόσωπο του Χριστού έτσι όπως είναι έχει μια ελευθερία στον τρόπο που ζωγραφίζεται και δεν ακολουθεί απόλυτα την δυτική αναγέννηση. Διότι η δυτική αναγέννηση είναι ανατομία, φωτοσκίαση και προοπτική. Είχαν μελετήσει πολύ καλά την ανατομία, ακόμη και πτώματα, έκαναν, ας πούμε, άνοιγαν πτώματα και μελετούσαν και τους μυς και τους τένοντες και όλες τις λεπτομέρειες. Ο Νταβίντσι ήταν μάστορας πάρα πολύ σε αυτά. Και όσο κι αν η κίνηση μέσα στο χώρο προκαλούσε προοπτικές αλλοιώσεις, πάντα το αποτέλεσμα ήταν από ανατομική πλευρά άψογο στον Μιχαήλ Άγγελο, στον Νταβίντσι, στον Ραφαέλο, σε αυτούς τους μεγάλους.
Ο Γκρέκο, με τις συστροφές που εισάγει, προκαλεί όχι προοπτικές αλλοιώσεις, αλλά ανατομικές αλλοιώσεις, σαν να είναι στραβοχημένο, ας πούμε, το σώμα, το πρόσωπο, ο μυς, το χέρι ή το πόδι. Αυτό δείχνει ότι κράτησε κάτι δικό του, το οποίο είτε, αν το πούμε αρνητικά, δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει, είτε, αν το πούμε θετικά, εισήγαγε ένα νέο στοιχείο στη Δύση. Την εποχή εκείνη δεν είμαστε σε θέση να το ονομάσουμε και να το χαρακτηρίσουμε, δηλαδή θετικό ή αρνητικό, γιατί απομονώθηκε εκεί στο Τολέδο, δεν ήταν μέσα στα δρόμενα στη Ρώμη. Το θαυμάζανε οι Ισπανοί, γιατί είχε το χάρισμα να εκφράσει το πάθος, το θρησκευτικό, το οποίο χαρακτηρίζει τους Ισπανούς μέχρι και σήμερα. Και όταν γίνεται μια τελετή, ας πούμε, θρησκευτική της Παναγίας στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, συμμετέχουν με πάρα πολύ θαυμαστικά λόγια για την Παναγία και πετάνε φράσεις, κουβέντες, ας πούμε, θαυμαστικές για την Παναγία οι Ισπανοί. Λοιπόν, αυτό το πάθος των Ισπανών το εξέφρασε, αλλά δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε τι ιδέα είχαν οι σύγχρονοι του, διότι δεν ήταν στο ίδιο περιβάλλον, αλλά έφυγε λίγο στην περιφέρεια, στο Τολέδο. Μετά από χρόνια όμως, όταν ο Πικάσο μιλάει για τον Γκρέκο, λέει, έχει πει ο Πικάσο, αυτές οι προσωπογραφίες του, έχει βγει ένα βιβλίο πάρα πολύ ενδιαφέρον, οι σκέψεις του Πικάσο, και ανάμεσα σε άλλα λέει και σκέψεις για τον Γκρέκο. Ρε παιδί μου, αυτές οι προσωπογραφίες του έχουν κάτι το περίεργο, αυτά τα μουσάκια του στα μυτερά, αυτά τα μάτια, αυτά τα μάγουλα κτλ. Λοιπόν, στον Πικάσο άσκησε μια επίδραση σαφή και μάλιστα είχε στο εργαστήριό του επί μήνες το μεγάλο πίνακα που θα το δούμε αργότερα, που είναι ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής και συγγραφέας της Αποκαλύψεως και οι ψυχές που κατεβαίνουν στη Δευτέρα Παρουσία, όπως περιγράφει το βιβλίο του Αγίου Ιωάννου της Αποκαλύψεως. Το ότι εκ των υστέρων, αφού πέρασε ένα διάστημα όπου ήταν άγνωστος ο Γκρέκο, ο Σεζάν πρώτα και ο Πικάσο δεύτερα, ανακάλυψαν κάποια αξία, κάποια παραξενιά, κάποια ιδιοτροπία στο ζωγραφικό έργο του Γκρέκο και το γεγονός ότι, όπως θα δούμε την επόμενη Τετάρτη, είναι σαφώς επηρεασμένο το έργο του Σεζάν στον τρόπο τον εικαστικό με τον οποίο αποδίδει το χώρο, έτσι ώστε να πετυχαίνει τη λεγόμενη γωνίωση του χώρου, δηλαδή ο χώρος είναι σαν σκαλοπατάκια, σαν αρχηγονίες, και το γεγονός ότι από αυτή τη βάση του Σεζάν προέκυψε, μαζί και με άλλες επιδράσεις βέβαια από τις ανακαλύψεις της φυσικής που βρεθήκαν οι ακτίνες Ρέντγκεν, και για πρώτη φορά οι άνθρωποι είδαν φωτογραφίες στην οποία εικονίζονται τα όργανα του οργανισμού, το ένα επιπροβαλλόμενο πάνω στο άλλο. Δηλαδή σε μια κτηνογραφία θώρακος βλέπανε για πρώτη φορά τις πλευρές, τους πνεύμονες, την καρδιά, την αορτή, τη σποδηλική στήλη. Αυτό έδωσε την έμπνευση στον Πικάσο να ζωγραφίσει μια συγκεκριμένη μορφή κυβισμού. Αλλά ο προβληματισμός για κυβισμό υπήρχε πριν από την ανακάλυψη αυτή στο έργο του Πικάσο και επομένως ο Σεζάν και ο Πικάσο είναι δύο αποδείξεις ότι έφερε στη Δύση κάτι το καταρχήν παράξενο, κάτι το ιδιάζον. Και ενώ εκ πρώτης όψεως θα λέγαμε ότι υιοθέτησε όλες τις αρχές της αναγεννήσεως, αποδεικνύεται ότι είναι ένα πολύ δυνατό κύτταρο, ο Γκρέκο, που διατήρησε μια έντονη προσωπική σφραγίδα στο έργο του και επομένως του χρωστάει πολλά η μοντερνιτέ, ο μοντέρνος πολιτισμός, η μοντέρνα ζωγραφική. Θα δούμε τώρα διάφορους άλλους πίνακες για να τα εμπεδώσουμε αυτά και να δούμε πόσο επαληθεύονται. Να πούμε ακόμη για το χώρο ότι αυτές οι αναδιπλώσεις δημιουργούν επίπεδα πάνω στα οποία τοποθετούνται οι πρωταγωνιστές και οι κομπάρσοι στις συνθέσεις. Δηλαδή, μπορεί να εικονίζεται η Αγία Τριάδα σε δύο μεγάλα σύννεφα που έχουν οντότητα και κρατάνε εκεί
τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα ή τη Θεοτόκο. Και υπάρχουν μετά άλλες αναδιπλώσεις των πέπλων αυτών, όπου είναι, ας πούμε, αγγελούδια, χεροβίμ και σεραφίμ, Άγιοι, η Παναγία και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος που προσεύχεται. Και έτσι αυτά τα πέπλα να τα βλέπουμε, να μάθουμε να τα βλέπουμε σαν μπαλκόνια. Δηλαδή δημιουργεί ένα είδος μπαλκονιών πάνω στα οποία τοποθετεί τους ήρωες των συνθέσεων του. Προχωρούμε λοιπόν χωρίς σειρά, δεν υπάρχει σειρά, απλώς θα βλέπουμε διάφορες πινέκες τους οποίους μπορεί να έχουμε κάτι να παρατηρήσουμε. Ας πούμε, το Τολέδο εδώ. Είναι σαφές ότι τα σύννεφα παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι σαφές ότι τα σύννεφα μπορούμε να τα πάρουμε σαν πέπλα από ένα ύφασμα. Μπορούμε να πούμε επίσης ότι το έδαφος, βέβαια για να το δούμε θα πρέπει να είχα φέρει και τοπία ζωγραφισμένα από τους άλλους ζωγράφους της εποχής του, για να βλέπουμε πόσο τηρούν τους κανόνες της προοπτικής και πώς είναι σαν να είμαστε σε μια οπτική γωνία και ό,τι βλέπει η οπτική γωνία το αποδίδουμε με μια με ένα σκίτσο, ας πούμε, που σέβεται τους κανόνες της προοπτικής. Εδώ δεν σέβεται απόλυτα τους κανόνες της προοπτικής, αλλά όπου θέλει βάζει την προοπτική του πουλιού, δηλαδή το να βλέπει από ψηλά τα πράγματα όπως είναι τα πρώτα υψώματα. Πίσω μακριά υπάρχει μια προοπτική που έχει οριζοντίωση και μετά τα σύννεφα είναι σαν να είναι ένα σκηνικό, σαν να είναι ένα ύφασμα που έχει ζωγραφισμένα σύννεφα κατακόρυφο. Πέφτει από τον ουρανό κάτω ένα κατακόρυφο, ας πούμε, σκηνικό και έχει ζωγραφισμένα επάνω τα σύννεφα. Η δεξιοτεχνία με την οποία ζωγραφίζει του φεγγαριού τις αναλαμπές πίσω από τα σύννεφα και έτσι κάνει το περίγραμμα των σύννεφων είναι μοναδική, ξεχωρίζει νομίζω από όλη την αναγέννηση και είναι κάτι το καταπληκτικό. Αλλά αυτό που είπαμε προηγουμένως για την προοπτική και ο τρόπος που αποδίδει τα κτίρια, μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσε να πει ο Νταβίντσι ότι είναι λίγο κομπογιαννίτης, ας πούμε, ότι δεν ξέρει καλά την προοπτική. Γιατί είναι, έχει σαφή επίδραση της βυζαντινής εικόνας. Δηλαδή το ένα κτίριο είναι πάνω από το άλλο. Και είναι όλα με μια μετοπικότητα. Δεν έχει αυτή τη χάρη και την ομορφιά της δυτικής προοπτικής. Αυτός θα είναι ο πίνακας που θα εξετάσουμε όλη την επόμενη Τετάρτη για να δούμε το πώς βγήκαν τα σκαλοπάτια αυτά από το ένδυμα του Αγίου Ιωάννου. Αλλά εδώ μας ενδιαφέρει να δούμε τα σώματα. Υποτίθεται ότι βλέπει τις ψυχές ή ξέρω, τους αναστημένους ανθρώπους, γιατί έχουν σώμα πράγματι. Παρατηρήστε το πώς αποδίδει τα σώματα. Και προσπαθήστε να θυμηθείτε την καπέλα Σιστίνα, όπου ο Μιχαήλ Άγγελος έχει τόση πιστή απόδοση της ανατομίας, τόσο πιστή απόδοση των μειών. Έχει ακόμη και στην Παναγία δώσει μια πολύ περιπαθή, έως λίγο φιλίδωνη, ας πούμε, στάση στο σώμα της, που είναι ο Χριστός ο νικητής και η Παναγία είναι στα πόδια του Χριστού. Έχει γεμίσει όλη την οροφή της καπέλας Σιστίνα με σώματα τα οποία, λόγω της πλαστικότητος, μας εμπνέουν το αίσθημα ότι είναι μάζα. Με όγκο, αλλά και με βάρος. Και νομίζουμε ότι είναι πάνω από τα κεφάλια μας κάποια σώματα που υπακούν στους νόμους της βαρύτητος και μπορεί να μας πέσουν και πάνω στο κεφάλι μας. Δηλαδή, είναι τόσο πιστικά. Αυτό είναι μια ζωγραφική αρετή για την εποχή εκείνη. Ήταν ο πιο, επειδή ήταν και γλύπτης, όταν οι γλύπτες ζωγραφίζουν, κάνουν τα πιο πιστικά σώματα. Ισχύει και για τον Ροντέν και για όλους τους μεγάλους γλύπτες. Λοιπόν, ο Μιχαήλ Άγγελος δεν παίζεται στο πώς αποδίδει τα σώματα, αλλά έχει τη βαρύτητα. Εδώ λοιπόν δέστε ότι είναι μετέωρα. Δέστε τον δεξιό-δεξιό, πώς ας πούμε δεν ξέρουμε αν πατάνε καλά-καλά στη γη τα πόδια του, αλλά δεν είναι αυτό, είναι ο τρόπος της ζωγραφίσεως. Έχει ένα εντελώς δικό του τρόπο. Εισάγει για πρώτη φορά τον εμπρεσιονισμό. Δέστε τα γόνατά τους, οι κνήμες τους, οι μυροί, σαν να μην ξέρει να ζωγραφίσει. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι το φως με το οποίο τα φωτίζει παίζει πάνω στα σώματα και τους δίνει μια κινητικότητα η οποία είναι πρόδρομος του εμπρεσιονισμού. Προσπαθήστε να αντιληφθείτε την εξής ζωγραφική λεπτομέρεια. Όταν ήρθε και επεκράτησε ο εμπρεσιονισμός,
ενδιαφερόταν για την impression, την εντύπωση. Η εντύπωση διδόταν από το φως της φύσεως που πηγαίναν στα ποτάμια, κυρίως σε περιοχές της Γαλλίας που είχε εξατμίσεις από λίμνες και από ποτάμια και έτσι η ατμόσφαιρα ήταν θολή. Υπήρχε μια σύγχυση των χρωμάτων και σχηματιζόντουσαν ενιαίες φόρμες. Δηλαδή βλέπαμε μια φόρμα που έπαιρνε η φυλλωσία ενός δέντρου. Σαν ένα ενιαίο, ας πούμε, χρώμα και με ασαφή περιγράμματα. Το φως, καθώς έπεφτε, δημιουργούσε, δηλαδή αυτό πρόσεχαν οι εμπρεσιονιστές. Το ίδιο γινόταν σε όλους τους αιώνες. Το φως πάντα το ίδιο είναι. Αλλά ο Ντελακρουά και άλλοι, πριν από τους εμπρεσιονιστές, πρόσεχαν τις λεπτομέρειες, τα φύλλα κτλ. Οι εμπρεσιονιστές δεν ενδιαφερόντουσαν για αυτή τη λεπτομέρεια, αλλά για την εντύπωση που δίνει το φως δια του χρώματος, δια του φωτισμένου χρώματος. Έτσι, επερχόταν μια αλλίωση του περιγράμματος, χωρίς να είναι λάθος. Αυτό ήταν ο λόγος που τους κοροϊδεύαν όταν κάναν την πρώτη έκθεση οι εμπρεσιονιστές. Οι άλλοι Γάλλοι καλλιτέχνες λέγανε, «Ω, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, λέει, τι είσαστε εσείς», έλεγε ο Μονέ. «C'est l'impression», είναι η έκφραση, είναι η έκφραση, εμείς είμαστε της impression. Και τους είπαν κοροϊδευτικά, «les impressionnistes», οι εντυπωσιαστές. Δηλαδή, αυτοί δεν ξέρουν να ζωγραφίζουν, αλλά λένε δίθεν ότι αποδίδουν την εντύπωση. Όμως, είναι σαφή. Τότε ο Σεζάν είπε, «θα βάλω την τέχνη του εμπρεσιονισμού στα μεγάλα μουσεία του κόσμου». Και το πέτυχε τελικά. Δηλαδή, την ώρα εκείνη τους κοροϊδεύαν, αλλά μετά επεκράτησαν. Γιατί επεκράτησαν? Ακόμη και η φωτογραφική τέχνη, όταν μπήκε το φιλμ και όταν το φιλμ εμφανιστεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχει προεντηγισμό. Δηλαδή ξεχωρίζουν κουκίδες κόκκινες, κουκίδες πράσινες, γαλάζιες, γκρίζες κτλ. Οι οποίες όταν συντεθούν δημιουργούν τις όμορφες αποχρώσεις μιας έγχρωμης φωτογραφίας. Επομένως, η φωτογραφική τέχνη και επιστήμη επιβεβαίωσε τη διέστηση την καλλιτεχνική των εμπρεσιονιστών. Αλλά πριν από τους εμπρεσιονιστές, ο Ελ Γκρέκο, σε μια εποχή που κανείς δεν μπορούσε να υποψιαστεί στην αναγέννηση. Ξέρετε τι ήταν αναγέννηση? Ο άνθρωπος της αναγεννήσεως ήταν ο πιο τέλειος άνθρωπος όλων των εποχών. Ήταν γιατρός, ήταν ρήτορας, ήταν φιλόσοφος, ήταν καλλιτέχνης, ήταν μουσικός, ήταν ζωγράφος. Είχε μια πλατιά κουλτούρα. Ήταν ένας αποθεωμένος άνθρωπος. Λοιπόν, τότε να αμφισβητήσεις την ανατομία, να της δώσεις αυτή τη μορφή και να παρουσιάσει αυτά τα σώματα, τα ανάλαφρα, ήταν μια πραγματική επανάσταση. Και όταν ήρθε ο εμπρεσιονισμός, στους μένους ζωγράφους, από τον Van Gogh, τον Σεζάν και τα λοιπά, μέχρι τον Μονέ και τους άλλους, του Λουζ Λοτρέκ, είχαμε αυτή την αδιαφορία για τη λεπτομέρεια. Ο Σεζάν έχει φτιάξει ένα νέο να παίζει πιάνο και το ένα του χέρι είναι σαν του Καραγκιόζη, 10 φορές πιο μεγάλο από το άλλο χέρι. Ο Πικάσο, όλοι αυτοί, δεν ενδιαφερόντουσαν για τις αναλογίες. Και πραγματικά αυτό τους έκανε να κάνουν λάθη, αλλά αυτά τα λάθη μετά τα συνήθισε ο κόσμος και οι εμπρεσιονιστές τα επέβαλαν. Λοιπόν, εδώ τι συμβαίνει? Δεν είναι ότι αυτός θέλει να φέρει τον εμπρεσιονισμό, ούτε είχε συλλάβει το πώς το φως δρά. Αλλά είχε συλλάβει αυτό που συνέλαβε ο Ροντέν όταν επιβλήθηκε ο εμπρεσιονισμός. Ο Ροντέν ήταν γλύπτης και ήταν καλός γλύπτης. Κάθε καλός γλύπτης ξέρει καλή ανατομία. Δεν κάνει λάθη στην ανατομία ο Ροντέν. Αλλά τι κάνει? Εκεί που υπάρχουν πραγματικοί μυς, δίνει έμφαση στα επάρματα και στις εσοχές. Ενώ, ας πούμε, όλοι οι αρχαίοι γλύπτες και όλοι οι γλύπτες της αναγεννήσεως που φέρανε αναγέννηση των αρχαίων γραμμάτων και της αρχαίας γλυπτικής, τα κάνουν πιο λία και πιο αρμονικά και όταν πέφτει το φως δίνει μια ενιαία φόρμα στον μπράτσο, στον πύχη, στον μυρό, στη γάμπα κτλ. Ο Ροντέν, έχοντας διαπλάσει μέσα του την εμπρεσιονιστική νοοτροπία, καταφεύγει στο να κάνει αυτά τα βαθουλώματα στα μπρούτζινα, μαύρα εξωτερικώς γλυπτά του, έτσι ώστε αν πάτε και δείτε ένα έργο και του ρίξετε φως από διάφορες πλευρές, θα δείτε ότι
αυτό που οι εμπρεσιονιστές έκαναν με διάφορες πινελιές διάσπαρτες, ώστε άλλα πράγματα, άλλα σημεία του σώματος να είναι πιο ψυχρά και άλλα πιο θερμά. Και με τον τρόπο αυτό να κάνουν μια επιφάνεια ζωγραφική που πάλεται, αυτό που έκαναν με τα σύννεφα ή με τις θάλασσες ή με τα ποτάμια, να πάλεται η επιφάνεια της θάλασσας, η επιφάνεια του νερού, ο Ροντέν ως γλύπτης το πέτυχε με το να κάνει ανώμαλη την επιφάνεια του σώματος και έτσι να αποτελείται το τελικό αποτέλεσμα από κομμένες επιφάνειες φωτισμένες. Δηλαδή δεν ήταν μια ενιαία επιφάνεια, αλλά ήταν μια κατακαιρματισμένη επιφάνεια που προκαλούσε αυτό το αίσθημα του παλμού, του να πάλεται η επιφάνεια του γλυπτού. Λοιπόν, αυτό που έκανε ο Ροντέν επί της εποχής του εμπρεσιονισμού. Δεν έχουμε για να το δείξουμε, αλλά όποτε βρεθείτε σε κάποιο μουσείο να το παρακολουθήσετε. Ο Θεοτοκόπουλος το κάνει εδώ σαν να είναι ο γλύπτης ο οποίος κατάλαβε ότι πρέπει να δώσει αυτή την κινητικότητα και τον παλμό στα σώματα, επειδή είναι σώματα, για τον λόγο το δικό του, επειδή είναι σώματα της Αποκαλύψεως, είναι σώματα αναστημένα, πέφτουν από τον ουρανό ή πηδάνε πάλι προς τον ουρανό, δεν έχει σημασία. Πάντως αποδίδει αυτή την κινητικότητα. Κοιτάξτε, ας πούμε, το στομάχι μπαίνει μέσα, η κοιλιά, εδώ οι ασύντακτες πλευρές, ο θώρακας, το στέρνο. Δέστε εδώ τον μπράτσο, κάνει αυτό το κυματισμό σαν να είναι πλαστικό το σώμα, σαν να είναι από πυλό, ας πούμε. Και καταλήγουμε και σε κάτι πολύ πνευματικό. Θα δούμε ένα πίνακα του Πικάσο, όταν πέθανε ένας αγαπημένος φίλος του και έχει εμπνευστεί από την ταφή του Κόμητος Οργάθ του Γκρέκο και πήγε να κάνει κάτι αντίστοιχο. Έχει βάλει πάνω σύννεφα, έχει χωρίσει τον πίνακα σε δύο επίπεδα, θα το δούμε σε λίγο. Τα σώματα εδώ, ενώ φαίνεται ποιες είναι γυναίκες και ποιοι είναι άντρες, σχεδόν έχει πετύχει ο Γκρέκο αυτή τη θεολογική αλήθεια που λέει η Γραφή, ότι στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δηλαδή, αποδίδει και τα γυναικεία σώματα χωρίς έντονη θηλυκότητα και αποδίδει και τα αντρικά σώματα χωρίς έντονο ανδρισμό, αλλά όχι με τρόπο ηθικιστικό, δηλαδή δεν τους κάνει να είναι έτσι ευσεβείς, να είναι ντυμένοι, να φοβάται το γυμνό κτλ. Αλλά τολμάει να κάνει γυμνό, αλλά το γυμνό του Γκρέκου είναι άλλου τύπου γυμνό από τα γυμνά των άλλων της αναγεννήσεως ζωγράφων και γι' αυτό πετυχαίνει μια καθαρή θεολογία της Αποκαλύψεως, θεολογία της Δευτέρας Παρουσίας. Νομίζω ότι αυτό που είπαμε είναι πραγματικά μια επισήμανση αληθινή που δείχνει ότι ό,τι έχεις μέσα σου αυτό θα βγει στη ζωγραφική ή στην οποιαδήποτε τέχνη κάνεις. Δέστε εδώ, είναι μια περιδίνηση, είναι οι βοσκοί που πήγανε να δούνε τον Χριστό που γεννήθηκε και γυρνάνε σαν να χορεύουνε, δέστε τα πόδια τους. Ισχύει αυτό που λέμε για τα πέπλα, δηλαδή και το έδαφος και τα ρούχα της Παναγίας και των βοσκών είναι περίπου πτυχές του ίδιου πέπλου. Λοιπόν, και δέστε τώρα όσο προχωράμε, γίνεται μια σύγκληση εκεί των βοσκών και πάμε πάνω στα ουράνια και χορεύουνε υπό πολύ έντονα πλάγιες και λοξές οπτικές γωνίες, τα αγγελούδια. Άλλα πάνε έτσι, άλλα πάνε. Πάντως όλα είναι μέσα σε μία συστροφή η οποία θέλει να νικήσει τη βαρύτητα, θέλει να δείξει μια μεταμορφωμένη κτήση, θέλει να δείξει τη χαρά, ας πούμε, που γεννήθηκε ο Υιός του Θεού κατά το ανθρώπινο. Δέστε πάλι εδώ τα ενδύματα και το έδαφος που είναι σαν πτυχές εκεί που πατάει. Δέστε τα πόδια του Αγίου Ιωάννου, πόσο παραμορφωμένα είναι. Κοιτάξτε τον μπράτσο. Είναι ακριβώς αυτό που θα βλέπαμε στο Ροντέν. Αν ο Πικάσο είχε στο ατελιέ του πίνακα του Γκρέκο και αν ο Ροντέν ήταν, ας πούμε, σχεδόν φίλοι, δεν ξέρω, με τον Πικάσο, μπορεί να είχε υπόψη του και κάτι από αυτά ο Ροντέν, αλλά δεν μας απασχολεί αυτό το θέμα. Δέστε λοιπόν, εδώ έχουμε μία σκάλα, ας πούμε. Οι πτυχές σχηματίζουν μία σκάλα από τη γη προς τον ουρανό. Τα σώματα επίσης έχουν αυτό το στοιχείο της κλιμακωτής, ας πούμε, αναπτύξεως. Εδώ τα πέπλα των συννέφων βοηθάνε να πάμε επάνω, έχει άλλο.
δέστε ο Θεός πατήρ, πώς πατάει πάνω σε αυτά τα πέπλα. Όλοι, δέστε, είναι και μετέωροι και λίγο πατάνε πάνω σε αβαρύ πέπλα. Εδώ, κοιτάξτε, είναι η αποθέωση της υπερβάσεως της βαρύτητος. Όπως ακριβώς έχει μελετηθεί από τους μελετητές, ότι είχε υπόψη του την βυζαντινή εικόνα της μεταμορφώσεως. Δηλαδή, και σε αυτή την Ανάσταση, αλλά περισσότερο σε μια άλλη Ανάσταση, πίσω από το σώμα του Χριστού, υπάρχει ένα φως που έχει σχήμα ρόμβου. Και ο ρόμβος αυτός είναι γεγραμμένος σε ένα κύκλο. Αν βάλουμε την βυζαντινή εικόνα της μεταμορφώσεως, θα δούμε ότι συμπίπτει το σώμα του Χριστού, το οποίο είναι ντυμένο βέβαια στη βυζαντινή εικόνα, να περιβάλλεται από μια δόξα σε σχήμα, σε σχήμα ρόμβου και από μια άλλη που είναι σε σχήμα κύκλου. Αλλά το σώμα εδώ του Χριστού είναι πραγματικά ένα, πώς να το ονομάσουμε, έκπαγλο, πανέμορφο, αλλά ταυτόχρονα μετέωρο, ανάλαφρο. Δεν τον ακουμπάει καθόλου η βαρύτητα. Ο τύπος αυτός της Αναστάσεως, ο θριαμβικός, είναι δυτικού τύπου. Όλες οι Αναστάσεις οι δυτικές δείχνουν το Χριστό να πηδάει πάνω από μέσα από το μνήμα. Αλλά όπως πηδάει, επειδή είναι φωτοσχιασμένος με τέτοιο τρόπο που να έχει πολύ όγκο το σώμα του, δίνει την αίσθηση ζωγραφικά της βαρύτητος. Και έχει την αίσθηση ότι πηδάει ένας άνθρωπος και μετά από λίγο θα πέσει πάλι μέσα στον τάφο. Ενώ εδώ δίνει την αίσθηση ότι είναι εντελώς μετέωρος. Νομίζω αυτό είναι ένα επίτευγμα της όλης, ας πούμε, της παγκόσμιας ιστορίας της ζωγραφικής. Ναι, δέστε μια λεπτομέρεια. Κοιτάξτε πώς αποδίδει το σώμα αυτού νου. Είναι σαν ένα σώμα το οποίο είναι όραμα. Λάμπει, ας πούμε. Βλέπει ο Άγιος Πορφύριος κάποιον Άγιο να λάμπει. Έχει κάτι μέσα του που οπωσδήποτε του δίνει έμπνευση στη ζωγραφική του για τέτοια πράγματα. Εδώ η συνάντηση της Θεοτόκου με την Ελισάβετ. Φοράνε αυτά τα φαρδιά ενδύματα, δεν διαγράφεται το σώμα και παίζει με το γαλάζιο και σχηματίζονται αυτά τα σκαλοπάτια. Θα μιλήσουμε την άλλη Τετάρτη για αυτά. Τα ίδια όλα, η ανατομία του Αγίου Ιωάννου, ο ουρανός. Να σταθούμε λίγο στο πρόσωπο του Αποστόλου Πέτρου, διότι είναι από τα χαρακτηριστικά πρόσωπα με την κατάνοιξη της προσευχής. Έχει ένα μοναδικό χάρισμα να δείχνει αυτή την υγρότητα των ματιών. Μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Ας πούμε, αυτά τα μήλα είναι παρμένα κάπως από τη βυζαντινή ζωγραφική, αλλά μπορεί να φαίνεται σαν να είμαστε προκατειλημμένοι υπέρ μιας ιδέας. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι είναι μεγάλος ζωγράφος με κάποιον τρόπο ιδιαίτερα δικό του, με τη δική του σφραγίδα και όχι όπως ήταν μεγάλοι στο δικό του χώρο ο Μιχαήλ Άγγελος και ο Νταβίντσι. Έκανα ένα σκαρύφημα για να το εμπεδώσουμε λίγο. Δηλαδή, εδώ έχουμε τα βυζαντινά βράχια, τα οποία είναι πραγματικές σκάλες. Έχουμε ένα πρίσμα, μια πρισματική, ας πούμε, απόδοση του χώρου, ένα είδος κυβισμού βυζαντινού. Εδώ έχουμε το χέρι του Αγίου Ιωάννου, του Γκρέκο, όπου οι πτυχές σχηματίζουν κλίμακα. Εδώ έχουμε τον Σεζάν, που θα δούμε την επόμενη Τετάρτη, που κάνει το τοπίο να σχηματίζεται από οριζόντιες, λίγο ή πολύ, πινελιές ψυχρών και θερμών χρωμάτων. Εδώ έχουμε γαλάζιο ψυχρό και μπορντό μοβ θερμό. Και έχουμε του Πικάσο μερικούς πίνακες που δείχνουν σπίτια, αλλά σπίτια που δεν τον νοιάζει να δείξει ότι είναι σπίτια, τον νοιάζει να δείξει ότι είναι γεωμετρικά σχήματα τύπου πρίσματος ή τύπου κύβου. Φυσικά έκανε και άλλου είδους κυβισμό, για τον οποίο θα μιλήσουμε την άλλη φορά. Και τελειώσαμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.